Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλημέρα σήμερα, Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2015. Η Εκκλησία μας γιορτάζει τη μνήμη των Ενσινά και Ραϊθό ανερεθέντων πατέρων, Αγνής και Νίνας εις Αποστόλων. Ακούτε την εκπομπή «Το σχόλιο της ημέρας» με τον Τένι Καμαρίδη από τον Enjoy Radio σε αναμετάδοση από την e-pavlathrakinews.gr. Μια πανέμορφη μέρα και σημερινή, ηλιακάδα, αλλά με δόντια επίσης, κάθε μέρα είναι πακέτο αυτό που λέω κλισέ. Μπορεί να φαίνεται πολύ έτσι, καθαρή και ζεστή ημέρα, αλλά ντύθετε καλά. Και ιδιαίτερα οι ευαίσθητες ηλικίες. Είπα λίγο πριν για το εορτολόγιο της Ορθοδοξίας, της Εκκλησίας μας, και πρέπει να πω εδώ με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση και για πολλούς που σίγουρα τους ενδιαφέρει, για την επίσημη αγιοποίηση του γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτη, μια μορφή αγιορείτικη, μοναστική, άγια εν τέλει που απασχόλησε και συνεχίζει να απασχολεί τους χριστιανούς και όχι μόνο, με την άγια παρουσία του σε αυτή τη ζωή και φυσικά με την αγιοποίησή του και εν συνεχεία μετά την κοίμησή του. Χθες ή προχθές, αν δεν κάνω λάθος, το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η αρμόδια Επιτροπή Σύνοδος αναγνώρισε την αγιότητα του Παϊσίου, οπότε συγκαταλέγεται πλέον στη χωρία των Αγίων. Όσοι έτυχε να τον γνωρίσουν και να λάβουν ευλογία, ξέρουν για ποιον άνθρωπο και τώρα πλέον Άγιο μιλάμε. Είχα την τύχη και την ευλογία να τον γνωρίσω από κοντά και να συζητήσω μαζί του καθήμενοι τρεις μας, εγώ, ο Όσιος Παΐσιος και ένας ακόμη μοναχός συμπολίτης μας, εκεί στο κονάκι του, στο Άγιον Όρος. Κάθισαμε ένα πρωινό λοιπόν, το 1986, πάνω σε τρία κούτσουρα στην αυλή του σπιτιού του, μας κέρασε λουκούμι και νερό, συζητήσαμε μαζί του, μας έδωσε την ευλογία του και αποχωρήσαμε. Θεωρώ μία από τις υπέρτατες στιγμές της ζωής μου. Εκείνη τη στιγμή που πράγματι ένας Άγιος και εν ζωή δηλαδή Άγιος έδωσε αυτή την ευλογία την οποία κρατάω μέσα μου για όλη τη ζωή μου. Είναι μεγάλη χαρά για όλους όσους το γνωρίσαν και οι προσευχές μας πλέον και στον Παΐσιο πιστεύω ότι θα ενδυναμώσουν όλους εκείνους που πρέπει να σταθούν και να στηρίξουν τον τόπο μας και τη χώρα μας. Αυτά έτσι μεταξύ χαράς, ικανοποίησης και συγκίνησης για την αγιοποίηση του Παϊσίου. Πάμε λοιπόν στα πιο τετριμένα, πιο καθημερινά, τα πιο προσγειωμένα, τα πιο ανθρώπινα αν θέλετε, και φυσικά δεν είναι μόνο τα εκλογικά μας. Όπως είπα προηγουμένως στον Γιάννη Κορόγια, είναι μια εποχή, κυρίες και κύριοι, που πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ώστε να ενώσουμε τον κόσμο. Εμείς, αδερφέ μου, που έλεγε και ο ποιητής, θέλουμε να ενώσουμε τον κόσμο και όχι να το χωρίσουμε. Και όλοι έτσι πρέπει να κινούνται, γιατί πλέον οι κακοτοπιές, τα διχαστικά μηνύματα, η διεθνής τρομοκρατία, η μυσαλλοδοξία και όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία διχάζουν, διαιρούν και καταστρέφουν τον κόσμο έχουν περισσέψει. Σήμερα, στην εφημερίδα Θράκη, ενδεχομένως δεν το εντόπισε ο Γιάννης Κορόγιας, στη δεύτερη σελίδα φιλοξενώ την ανακοίνωση του ΝΤΕΠ, του ΚΙΕΦ, του Κόμματος Ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας, του Τουρκοκόμματος όπως το λέω και όπως και το ίδιο αναφέρεται, που μας ξαφνιάζει δυσάρεστα συνήθως και μας προκαλεί και προκαλεί και την οργή μας με τις διάφορες σπέκουλες που επιχειρεί στην καμπούρα της μουσουλμανικής μειονότητας της χώρας μας και της Θράκης φυσικά.
Η προχθεσινή του ανακοίνωση, την οποία, χθεσινή μάλλον, την οποία φιλοξενώ σήμερα στην εφημερίδα Θράκη και μάλιστα στη στήλη μου, είναι ένα ευχάριστο ξάφνιασμα. Βγαίνει λοιπόν το ΔΕΜ και καταδικάζει ευθέως και δημόσια την Διεθνή Τρομοκρατία από όπου και αν προέρχεται. Καταδικάζει το τρομοκρατικό χτύπημα, το δολοφονικό χτύπημα στο περιοδικό Τσάρλι και όχι μόνο, λέγοντας και κρατώντας μάλλον αποστάσεις από το τζιχάτ γενικότερα και το Ισλαμικό κράτος, διατυπώνοντας όμως τη διευκρίνηση ότι καμία σχέση δεν έχει η πίστη του Ισλάμ, των μουσουλμάνων, με αυτό που πρεσβεύουν και με αυτό που κάνουν πράξη οι τζιχαντιστές. Ήταν μια ευθεία δήλωση, σωστή, ενωτική, που έπρεπε να την κάνουν σαφώς όλα τα κόμματα, όλοι οι πολιτικοί, όλοι οι πολιτευτές, αλλά πριν τι κάνει τον ΔΕΜ. Εδώ επιτρέψτε μου τώρα να μπω στην πολιτική οπτική των πραγμάτων. Είχε γίνει, όπως είπα και προχθές, εκείνο το μεγάλο αντιφασιστικό συλλαλητήριο στην Ξάνθη για γεγονότα τα οποία κατά την άποψή μου δεν συνέβησαν ποτέ. Ήθελαν κάποιοι να προβάλλουν τα αντιφασιστικά τους ιδεώδη, τα οποία επαγγέλλονταν ουσιαστικά, και τους είδαμε στη συνέχεια πώς εξελίχθηκαν οι πρωταγωνιστές τους, ενώ σε μια τέτοια περίπτωση που κινητοποιήθηκε το σύμπαν, δεν βγάλαν την παραμικρή ανακοίνωση. Ούτε η ΕΛΜΕ, κυρία Λουκοπούλου, που είστε και υποψήφια βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και τότε πρωταγωνιστούσατε στις αντιφασιστικές κινητοποιήσεις, τώρα είστε υποψήφια βουλευτής, αλλά δεν είδα κάποια ανακοίνωση καταγγελίας των δολοφονικών τρομοκρατικών χτυπημάτων. Αντιφασίστες είστε. Πρωταγωνιστούσατε πάντοτε στις κινητοποιήσεις. Δεν είδαμε καμία. Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε τα φερέφωνα του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε των αριστερών προοδευτικών δυνάμεων των αυτοαποκαλούμενων ως τέτοιων, τίποτα. Το είδαμε από τον ΔΕΜ. Και ορθώς. Και θα έπρεπε όλοι οι μουσουλμάνοι πολιτευτές και υποψήφοι και γενικότερα οι κεφαλές να βγουν και να προσυπογράψουν αυτή την ανακοίνωση. Τώρα, εφόσον λοιπόν δόθηκε πράσινο φως από το προξενείο για να βγει μια τέτοια ανακοίνωση στον αέρα, μπορεί ενδεχομένως από σήμερα τσουπ 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 να σκάσουν μύτη και διάφοροι από αυτούς που προανέφερα και να βγάζουν ανακοινώσεις. Θα θέλαμε να τις δούμε πριν την ανακοίνωση του ΔΕΜ. Δεν τις είδαμε. Ενώ τότε, για εμφανώς υποδιέστερα έως ανύπαρκτα γεγονότα που πρόσβαλαν την Ελλάδα, τα συλλαλητήρια πήγαιναν σύννεφο. Αν έχω άδικο, διορθώστε. Πάμε παρακάτω. Το ίδιο γινόταν βέβαια και με την κατάπτυστη Χρυσή Αυγή, την εγκληματική οργάνωση, τα τάγματα εφόδου, την εταιρεία δολοφόνων, τους νεοναζιστές, τα μορφώματα, τις εγκληματικές οργανώσεις. Το ίδιο δεν γινόταν. Μετά, πού είναι ρε παιδιά το τελευταίο καιρό η Χρυσή Αυγή? Γιατί ρε παιδιά εξαφανίστηκε? Μην μου πείτε επειδή μπήκαν φυλακοί οι 16. Και τρελαθούμε, γιατί και όντας στη φυλακή 16 γινόταν το ίδιο. Απλά τώρα χρειάστηκε η Χρυσή Αυγή. Χρειάστηκαν οι πολύτιμοι ψήφοι των πολύτιμων βουλευτών της. Άσχετα είναι έγκλειστοι. Χρειάστηκαν όμως για να οδηγηθούμε σε εκλογές και να πάρει ενδεχομένως την εξουσία και την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό τώρα πλέον μούγκα στη στρούγκα. Κανένας δεν μιλάει για Χρυσή Αυγή. Αντιθέτως, μάλιστα, εκλαμβάνονται και ως υποψήφοι, μιλάνε για τη Χρυσή Αυγή άνετα. Δεν μιλάει κανένας. Κάτι που δηλαδή έπρεπε να γίνει εξ αρχής. Αλλά είδαμε ότι μέχρι να επιτευχθεί ένας στόχος, γινόταν αυτό που γινόταν. Τώρα πλέον, τι έγινε ρε παιδιά? Άλλαξαν τα πράγματα? Μήπως έγινε και καλή η Χρυσή Αυγή? Να το πούμε τουλάχιστον στον κόσμο. Ψηφίστε Χρυσή Αυγή. Γιατί έγινε καλή ξαφνικά? Δεν είναι πλέον μόρφωμα, ούτε τάγματα εφόδου. Έφταιγαν προφανώς οι 16 που μπήκαν στη φυλακή. Όλοι οι άλλοι είναι καλοί. Οπότε ψηφίστε Χρυσή Αυγή ελεύθερα. Γιατί όχι? Αφού οι άνθρωποι με την ψήφο τους συντέριαξαν με τις προοδευτικές δυνάμεις για να πάμε
σε εκλογές. Γιατί όχι η Χρυσή Αυγή? Εμείς αύριο φιλοξενούμε τον κύριο Καπαγερίδη της Χρυσής Αυγής, του Λαϊκού Συνδέσμου Χρυσή Αυγή. Όπως φυσικά φιλοξενούμε, που πάει το μυαλό σου ότι ξαφνικά γίνανε Χρυσαυγίτες. Φιλοξενούμε το ποτάμι, φιλοξενούμε το Κηδισό, φιλοξενούμε του Σανέλ, τα λεγόμενα μικρά κόμματα, τα οποία συμπιέζονται πλέον. Γιατί ο Έλληνας μυαλό δεν βάζει, κυρία. Όταν πλησιάζουν εκλογές και ιδιαίτερα υπ' αυτές τις συνθήκες, δηλαδή τις μόνιμες συνθήκες που διαμορφώνονται στο προεκλογικό, στην προεκλογική περίοδο, ο Έλληνας σε δύο κόμματα, τέλος. Τώρα θα είναι Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, θα είναι Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι το Στραβό και το Κουτσό, δύο κόμματα, ξέρω Έλληνας. Και όσο λέμε να σπάσουμε τον δικομματισμό και να πλωθούμε στα μικρότερα κόμματα για να κάνουμε μια πολυφωνική και πολυσυλλεκτική κυβέρνηση, έτσι ώστε να υπάρχουν και φωνές αντίδρασης. Τι λέμε, τώρα λέμε αυτοδυναμία στο ΣΥΡΙΖΑ. Είδαμε τα καίδια της αυτοδυναμίας. Τώρα πάλι εκεί, αλλά ο Έλληνας, κυρία μου, μην μου πει κάποιος ότι ο Έλληνας ψηφοφόρος είναι όριμος. Ανώριμος είναι. Ανώριμος και πρόβατο είναι. Και είναι ασθενής. Πρέπει να κάνει κούρα, πρέπει να πάρει αντιβίωση, πρέπει να πάρει φάρμακα. Για να γιάνει, γιατί είναι άρρωστος. Όταν βλέπουμε αυτές τις συνθήκες να σέρνονται πίσω από τον καθένα. Δεν έχει σχέση, χθες ήταν ο Τσίπρας, προχθές ήταν ο Σαμαράς, αύριο μπορεί να είναι κάποιος άλλος, ο Καμένος. Και να φωνάζουν και να ζητοκραυγάζουν πολιτικούς σήμερα, που δεν γίνεται πουθενά στην Ευρώπη, κυρία. Ένα κλειστός χώρος για μια ομιλία και δύο εκπομπές στην τηλεόραση. Αυτή είναι η ιστορία. Και κατά τα άλλα, βιώνεις το πετσί σου αυτά που εξαιτίας τους βιώνεις ή δέχεσαι ή δεν αποδέχεσαι τις βλακίες ή τα σοβαρά θέματα που θα ακούσεις από την τηλεόραση. Τελειώσαμε. Εμείς όμως αφήνουμε τις δουλειές μας και πάμε από πίσω. Γιατί λέτε, γιατί λέμε τώρα. Ακόμη και στα μικρά κόμματα σέρνονται κάποιοι με τη λογική ότι σου λέει θα με δουν ότι είμαι εκεί, προσέξτε, και αύριο μεθαύριο αν έχουν καμιά θέση στην εξουσία, γιατί μπορεί να είναι ανεξάρτητη Έλληνες, αλλά αύριο με το ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να είναι κυβέρνηση. Μπορεί να είναι ποτάμι, αλλά αύριο μπορεί να είναι κυβέρνηση, συγκυβέρνηση. Οπότε ας με δουν μαζί τους και να τους πω αύριο, ξέρεις, έχω και ένα ρουσφετάκι. Με αυτή τη λογική ακόμη, την ανόητη, τη βλακώδη κινούμαστε, ενώ γνωρίζουμε ότι κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί. Δεν πρόκειται δηλαδή, συγγνώμη, να υπάρξει δυνατότητα να τακτοποιήσουμε το παιδάκι μας, τον κανακάρι μας, τον εαυτό μας κάπου. Δεν υπάρχει, σου λέω. Και τρέχουμε και φωνάζουμε και σηκώνουμε χέρια και οσανά και όχι μόνο. Αλλά πολωνόμαστε και με τους υπόλοιπους συμπολίτες μας, τους συνανθρώπους μας, εξαιτίας αυτών τους οποίους την επόμενη βρίζουμε. Αυτή είναι λοιπόν η παθογένεια, κυρίες και κύριοι, της χώρας και του λαού μας. Ενός λαού που δυστυχώς μυαλό δεν βάζει. Το πλάτιασα λιγάκι πάλι, είναι ίδιο αυτό της εκπομπής και προσωπικό δικό μου, να πλατιάζω, αλλά θέλω μέσα σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα, τον σύντομο ραδιοφωνικό χρόνο, να εκφράσω όχι τα συναισθήματα, αλλά τις απόψεις και το σχολιασμό μου φυσικά, σε αυτά που βλέπουμε καθημερινά και βιώνουμε. Έτσι λοιπόν, λέμε οσανά σε αυτούς που αύριο θα βρίζουμε. Πάμε όμως την επόμενη μέρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη μέρα σημαίνει ένωση. Είμαι σίγουρος, όπως το ξέρετε και εσείς άλλωστε, ότι την επόμενη μέρα, αν θα σχηματίσει η κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτοδυναμία ξεχάστε την, δεν υπάρχει περίπτωση, αν θέλετε είναι το μοναδικό ενδεχομένως στίχημα που μπορούμε να βάλουμε, δεν υπάρχει περίπτωση αυτοδυναμίας. Αν πάμε λοιπόν σε μια κυβέρνηση με κύριο άξονα το ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή με την διερευνητική που θα πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ, αν και εφόσον έρθει πρώτο κόμμα, είμαι σίγουρος ότι θα βγουν όχι ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, δεν γίνεται έτσι συνήθως, αλλά τα γνωστά περιβάλλοντα και ιδιαίτερα τα κατατόπους περιβάλλοντα να δημιουργήσουν πόλωση ότι να λοιπόν που ήρθαμε στην εξουσία και τώρα θα δείτε. Ήδη έχουν αναγγείλει ότι θα στήσουν 6 λαϊκά δικαστήρια, όχι λαϊκά δικαστήρια, 6 επιτροπές τέλος πάντων, για να παραπέμψουν τους κατεργάριδες. Οπότε παραπέμποντας και καλά θα γίνει, έτσι αυτό κάποια στιγμή πρέπει να γίνει, πρέπει να έχει γίνει ήδη. Αλλά παραπέμποντας αμέσως ως προτεραιότητα τους 6 κατεργάριδες, κατά την άποψή τους, τι γίνεται, πολλώνεται περισσότερο το κλίμα. Τι γίνεται, λες αυτοί φταίγανε,
Άρα εγώ για να ξεκινήσω από το μηδέν, γιατί εξαιτίας αυτών που είναι οι κακοί εγώ ξεκινάω από το μηδέν, μη ζητάτε και πολλά πράγματα, έτσι. Υπάρχει και αυτό. Το background, ας το πούμε έτσι, μιας τέτοιας προτεραιότητας, ως πολιτικής προτεραιότητας, άμα τη αναλήψη της εξουσίας. Έτσι. Βγαίνει η Νέα Δημοκρατία. Με άξονα, με κορμό τη Νέα Δημοκρατία, η επόμενη κυβέρνηση. Βγαίνουν λοιπόν πάλι τα περιβάλλοντα και τι λένε? Α, είδατε, παρά τις ιστορίες που έγιναν τον τελευταίο καιρό, εμείς επικρατήσαμε πάλι. Θέλω να πω ότι η επόμενη μέρα, κυρίες και κύριοι, είτε βγει ο ένας, είτε βγει ο άλλος, γιατί εκεί οδεύουν τα πράγματα, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει πάντοτε ανοιχτό ενδεχόμενο. Είτε βγει λοιπόν ο ένας, είτε βγει ο άλλος, δεν πρέπει να επιτρέψουμε σε κανέναν από αυτούς τους κυρίους, τις κυρίες ή τους καραγκιόζητες, όπως θέλετε πέστε το, που ετοιμάζονται δηλαδή για τη ρεβάνς, να απολώσει περισσότερο το ήδη πολλωμένο κλίμα. Και όποιος λέει ότι τα πράγματα σήμερα δεν είναι πολλωμένα όπως ήταν κάποτε με Πασό και Νέα Δημοκρατία, με επικαιρό των πλαστικών σημαίων του Μπυρσίμ, του Ανδρέα και των γεγονότων που συνέβαιναν τότε στις γειτονιές και στα καφενεία, πλανάται πλάνη. Απλά τώρα δεν είναι τόσο εμφανή, δηλαδή τώρα δεν πέφτουν ψηλές, δεν κρατάει ακόμα σημαίες, δεν γίνονται τεράστιες συγκεντρώσεις στην Αριστοτέλους, ξέρω εγώ, ή στην Ομόνια, αλλά υπάρχει πόλωση εκ των πραγμάτων. Υπάρχει πόλωση και η πόλωση υπάρχει σε μια περίοδο που δεν είναι η περίοδος της δεκαετίας του 80 και του 90. Είναι, όπως έχουμε πει και όπως έτσι είναι, η κρισιμότερη περίοδος της μεταπολιτευτικής μας πορείας και ιστορίας. Απομονώνουμε λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία. Προσπαθώ εδώ και πολύ καιρό να πω με χαλαρούς και χαμηλούς τόνους ότι η προτεραιότητά μας πρέπει να είναι η ενότητα μεταξύ μας. Όποιος χαλάσει αυτή την ισορροπία για λογαριασμό οποιοδήποτε πολιτικού αρχηγού, οποιοδήποτε κόμματος, τότε με συγχωρείτε, αλλά είναι το λιγότερο βλάξ και επικίνδυνος βλάξ. Πιστεύω να καταλαβαίνετε για ποιο λόγο το λέω έτσι. Πάμε παρακάτω. Στα δικά μας, και βλέπουμε σήμερα στον τοπικό τύπο, παίζει η φαγωμάρα μεταξύ των συντρόφων του Πασόκ. Σας έχω πει και άλλη φορά ότι το Πασόκ, κυρίες και κύριοι, μια άλλο δεν βάζει. Εδώ πλέον κινδυνεύει να χαθεί ο προσώπου γης, όχι το Πασόκ μόνο και όλα τα υπόλοιπα πράσινης απόχρωσης. Αλλά εκεί οι σύντροφοι επιμένουν στις παλιές λογικές. Είδαμε λοιπόν να παίζει η ανακοίνωση του νεαρού Ανέστη Αντωνιάδη, ο οποίος φωτογραφίζει τον Δημήτρη τον Σαλτούρο, και όποιος μου πει ότι δεν φωτογραφίζει τον Σαλτούρο, ας βγει ο Ανέστη να μας πει ποιο φωτογραφίζει. Λοιπόν, και λέει τι, ότι εγώ ήμουν υποψήφιος, αλλά έβαλε το χεράκι του στα κεντρικά, καθότι έχει προσβάσεις, παρέκαμψε τη βούληση της Νομαρχιακής Επιτροπής Τοπικής και έβαλε δικούς του ανθρώπους για να περιφρουρήσει τον εαυτό του. Κάπως έτσι λέει, και λέει κάπου ο άνθρωπος, όποιος ξέρει να διερμηνεύει πολιτικά κάποια κείμενα, τι λέει? Λέει ότι εδώ σε περιμένουμε στη γωνιά, Δημητράκη μου. Μάχε να ένωθωσες, μάχε να δαλάβεις. Τον περιμένουν, λέει, τα μέλη και οι φίλοι του Πασόκ, να το δούμε, να τους δούμε αυτούς που φωτογραφίζει τέλος πάντων, στις 26 Ιανουαρίου. Δεν λέει, κυρίες και κύριοι, για κάποιους νεοδημοκράτες. Δεν λέει για κηδισιώτες. Δεν λέει για ανελίστες. Δεν λέει για Σιριζέους. Λέει για συντρόφους του. Δηλαδή μεταξύ το Πασόκ του 3% με το ζόρι τώρα πλέον, τι κάνει? Συνεχίζει να ελοσπαράζεται. Τώρα πέστε μου εσείς, μετά από όλα αυτά, το Πασόκ που απέμεινε και με αυτές τις λογικές, είναι δυνατόν να εμπνεύσει? Είναι δυνατόν να εμπνεύσει? Και είναι δυνατόν να μην βγάλει από τις τάχτες της μνήμης των Ελλήνων το παρελθόν που ήταν σε πολλές περιπτώσεις κατάπτυστο? Γι' αυτό σας λέω ότι κάποιοι, δεν αναφέρομαι στους ανθρώπους συγκεκριμένους, αναφέρομαι σε κόμματα, είναι καταδικασμένοι να πάνε στα εξών συνετέθησαν. Τέλος πάντων, έχουμε νέες εξελίξεις. Έχουμε μια ενδεχόμενη δύναμη που ακούει στο όνομα ποτάμι. Έχω πει και άλλη φορά. Το ποτάμι για να γίνει χύμαρος χρειάζεται και ανθρώπους με αναγνωρισιμότητα. Και μιας λέω για αναγνωρισιμότητα, να πω και το άλλο.
έχουμε καμιά εξενταριά υποψηφίους βουλευτές. Όλοι στέλνουν από ένα βιογραφικό, από μια φωτογραφία, από ένα μήνυμα στα τοπικά ΜΜΕ. Χωρίς προηγουμένως να πάρουν ένα τηλέφωνο να πούν: «Γεια σας παιδιά, αυτός είμαι. Ξέρετε, σας στέλνω κάτι αν θέλετε, ή ξέρω εγώ αν μπορούμε να κάνουμε ένα promotion, ή αν θέλετε βάλτε το εκεί πέρα να υπάρχει». Τι κάνουν λοιπόν, τα στέλνουν, βάζουν και ένα τηλέφωνο: «Αν θέλετε επικοινωνήστε». «Τι μας λέτε καλέ?» Και απορώ για κάποιους συναδέλφους, ή τα παίρνουν χοντρά και μπράβο τους, μαγιά τους, ή είναι τόσο νεροκουβαλητές και υποτιμούν το επάγγελμά μας. Σου στέλνει ο άλλος ο Μέγας τη φωτογραφία του και το βιογραφικό του και του λέει: «Εκμεταλλεύσου το όπως θες». Σου βάζει και ένα τηλέφωνο και λέει: «Αν θες επικοινώνησε μαζί μου». Όπως έκαναν και οι υποψήφοι εδώ του Κυρισσό, τα τηλέφωνά τους λένε αυτά, αν θέλετε επικοινωνήστε. Να μπει στη διαδικασία δηλαδή τώρα ο Γκορόγιας, ο Καμαρίδης, ο Παπαδόπουλος, οποιοσδήποτε, Βλαχόπουλος, ξέρω εγώ, σου πάρει τηλέφωνο να του πει: «Α, μεγάλε μου, τι γίνεται, θα έρθεις να μας δώσεις κανένα φράγκο». Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι άνθρωποι καβαλήσαν πριν καν πάρουν το χρήσμα της υποψηφιότητας. Είπα σαν εφημερίδα Θράκη, όχι γιατί είμαι τσαμπουκάς κυρία μου, αλλά γιατί είμαι άνθρωπος και επιθυμώ να έχω μια σχέση με ανθρώπους. Δεν βάζω κανέναν στην εφημερίδα μου. Το λέω κανέναν, εννοώ κανέναν. Ούτε είμαι από τους ανθρώπους φυσικά που θα βρω την ευκαιρία να πλουτίσω στις εκλογές. Τσακιστή δεν παίρνουμε και όποιος λέει ότι οι δημοσιογράφοι τα κονομάν είναι μεγάλο κοροϊδό. Είναι μεγάλο λαμόγιο. Αν πει κάτι τέτοιο, είναι ψεύτης. Αλλά δεν πρόκειται η Θράκη να φιλοξενήσει ούτε ένα υποψήφιο αν προηγουμένως ως άνθρωποι δεν πάρουν ένα τηλέφωνο να πούν: «Ξέρετε κάτι, αυτοί είμαστε και αν θέλετε γράψτε και 5 κουβέντες». Τουλάχιστον αυτό. Δεν μιλήσαμε για χρήμα που λένε κάποιοι με ουρά, αλλά τουλάχιστον την ανθρώπινη επαφή. Αγαπητοί συνάδελφοι, η εφημερίδα Θράκη και εγώ προσωπικά και τα ηλεκτρονικές εφημερίδες που διευθύνω, τρεις συγκεκριμένα, δεν πρόκειται να φιλοξενήσουμε ούτε έναν υποψήφιο βουλευτή, ούτε ένα κόμμα, αν προηγουμένως δεν κάνουν μια ανθρώπινη επικοινωνιακή κίνηση. Αν είναι κάποιοι τόσο ζώα, τόσο ακοινώνητοι, που δεν έχουν ούτε τη στοιχειώδη ευπρέπεια να κάνουν ένα τηλέφωνο, τότε ας μην τους ξέρει κανείς. Ο καθένας βέβαια κάνει τις επιλογές του. Μπορεί κάποιοι να ελπίζουν σε μια μετέπειτα συνεργασία. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Κατά τα άλλα, αυτά τα λίγα, γιατί μπορεί οι πολιτικοί να εξουσιάσουν κάποια στιγμή πολιτικά, αλλά και οι δημοσιογράφοι και τα ΜΜΕ έχουν έναν εξίσου, αν όχι πιο σημαντικό, θεσμικό ρόλο, ο οποίος πρέπει να γίνει σεβαστός. Αν κάποιοι συνάδελφοι δεν το κατανοούν, με γεια τους, με χαρά τους. Αλλά η φτήνια είναι κακό πράγμα σε όποιο χώρο και αν υπάρχει. Να είστε καλά. Αυτά τα λέω για σήμερα. Ανανεώνω το ραντεβού της εκπομπής για αύριο γύρω στις 12:20, να είμαστε γέροι πρώτο Θεός και να τα ξαναπούμε. Γεια σας.